Κοιτάξτε, θα έχετε προσέξει ότι όπως, όσο πηγαίνουμε προς μια συνεδρίαση σημαντική, όπως είναι το Eurogroup, όπως είναι η Σύνοδος των ηγετών κτλ., αναζωπυρώνεται ή εκφράζεται πολύ η θεωρία των διαπραγματεύσεων ή η θεωρία των συμβουλευτών. Ο καθένας προσπαθεί να κερδίσει. Χτες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε αύξηση του ΕΛΑ κατά 800 εκατομμύρια. Η βάση είναι ότι αυτή η διαδικασία περισσότερο έχει το χαρακτήρα μιας πολιτικής συμφωνίας. Εμείς έχουμε εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις μας απέναντι στους εταίρους μας. Είναι καιρός και αυτοί να εκπληρώσουν τις δικές τους υποχρεώσεις. Συγχρόνως, εμείς διεκδικούμε και έχουμε, το θεωρούμε αυτονόητο, το δικαίωμα της κυριαρχίας. Προχωράμε το πρόγραμμά μας, ίσως με όση ταχύτητα θα θέλαμε εμείς οι ίδιοι, και από εκεί και πέρα λύνουμε προβλήματά μας. Θα έπρεπε να είχε εκτιμηθεί, γιατί εκτιμιέται και στο εσωτερικό, τα έσοδα στα δημόσια ταμεία που φέρανε οι ληξιπρόθεσμες, τα νομοθετήματα για τους ληξιπρόθεσμες οφειλές. Θα έπρεπε και αυτή τη στιγμή αυτό το ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζουμε και το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε, και εκεί πρέπει να συμβάλλουν, το θέμα της ρευστότητας στην αγορά. Αυτό θα θέλετε και εσείς, και αυτό είναι το βασικό. Όταν δίνεις 400, να σας πω το εξής. Κοιτάξτε, γιατί εμείς θέλουμε να κάνουμε ένα έντιμο συμβιβασμό και όχι να συμβιβαστούμε, όχι να υποταχθούμε. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Και εδώ θα πρέπει να αναγράψετε. Μα δεν πρόκειται εμείς να βάλουμε νέους φόρους, δεν μπορούμε να απελευθερώσουμε τις απολύσεις, ομαδικές απολύσεις, δεν πρόκειται να κόψουμε επιπλέον συντάξεις. Επιμένουν ακόμα και τώρα να μειωθούν οι συντάξεις. Βεβαίως, αυτά είναι τα κεντρικά ζητήματα της συζήτησης. Επιμένουν και τώρα ακόμα να κόψουμε συντάξεις. Δεν είναι τα κεντρικά ζητήματα της συζήτησης, ξέρω εγώ, αυτά που μερικές φορές αφήνονται, θα έλεγε κανένας, ρεπορταζιακά να βγουν. Εμείς αυτό δεν πρόκειται να το κάνουμε. Γιατί αυτός που λέει κλείστε μία συμφωνία, όταν θα το ρωτήσεις, μα οι επικουρικές συντάξεις να μειωθούν, θα σου πει όχι. Άρα εμείς θέλουμε να πάμε με συμφωνία η οποία θα αναζωπυρώνει και αυτό που οι οικονομολόγοι λένε εσωτερική αγορά, εσωτερική ζήτηση. Γιατί αν κόψεις, πάλι ύφεση θα πάρεις. Ξέρετε, θέλω να σας πω. Διάβασα την έκθεση του Διεθνούς Δημοκρατικού Ταμείου, νομίζω ότι βγήκε εχθές και προχθές. Κανονικά θα έπρεπε να βγαίνουμε να πανηγυρίζουμε. Δηλαδή, αν ήταν Νέα Δημοκρατία, θα βγαίνουν να πανηγυρίζουν. Δεν πανηγυρίζουν. Ναι, γιατί λέει πρέπει να υπάρχει συμφωνία για να επιβεβαιωθούν τα καλά σενάρια. Ναι, γι' αυτό δεν πανηγυρίζουμε. Συγγνώμη, αλλά η αγορά έχει βουλιάξει. Η εσωτερική ζήτηση που είπατε πολύ σωστά είναι στο μηδέν. Υπάρχει κεντρικό ζήτημα. Υπάρχει κεντρικό ζήτημα. Κεντρικό ζήτημα. Όταν σε αναγκάζει ο άλλος, σε αναγκάζει. Μέσα σε εισαγωγικά, σε αναγκάζει όμως, είναι η πραγματικότητα. Να δίνεις 450 εκατομμύρια χωρίς. Είμαστε η μόνη χώρα αυτή τη στιγμή στον κόσμο η οποία δεν αναδιαρθρώνεται το χρέος τους με τις συνήθεις τρόπους, αλλά φεύγουν κεφάλαια από την Ελλάδα και πηγαίνουν στο εξωτερικό. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Το χρέος. Όταν λοιπόν για να υπάρξει συμφωνία, όταν σου ζητάει ο άλλος ότι μείωσε τις επικουρικές συντάξεις, απελευθέρωσε τις ομαδικές απολύσεις, πάρε στην ουσία ηφαισιακά μέτρα, δεν μπορείς αυτό το πράγμα. Άρα, πας να αποκλείσεις. Αυτή είναι η διαδικασία. Εγώ θα ήθελα να εξηγήσω.